Καλή, πώς θα πω εδώ. Συχαμένε. Τα βάλω στην ορυχή, δεν τα πλύνω. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αποτελέσματα που λέει ο κόκκινος. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Πάμε στην Τρίπολη να δούμε τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν το δω το μάτς. Δεν βλέπετε. Εκείνο το γήπεδο, την αγριάδα του γήπεδου μεταξύ με την αγριάδα του Δόνη, σπηριά και βουνά δηλαδή. Καμιά θλίψη, καμιά συννεφιά. Είναι για να βλέπεις ταινία θρίλερ. Δεν βλέπω Αγγελόπουλο ταινία καλύτερα, το ταξίδι στα κύθρα. Χι το βλέπω. Χι το βλέπω. Γιατί, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα παίξει για την ιστορία του, η Τρίπολη για τη δικιά της, ο Δόνης φεύγει. Χι και 1-1. Λαμία Άρης. Χι. 0-0-1-1. Χι και άντερ. Χι και άντερ. Πανετολικός Πανιόνιος. Εάν δεν κερδίσει ο Χάβος αυτό το μάτς, τον τελειωμένο Πανιόνιο. Ατρόμητος Ξάνθη. Ο Ατρόμητος είναι σαν έναν τύπο. Έχει πάει στο μπαρ 6 φορές και δεν πήδηξε ούτε την καθαρίστρια που καθαρίζει τα πιάτα, να πούμε. Κολομάδα. Ένα γκολ θα το κάνει. Η Ξάνθη δεύτερη κολομάδα και αυτή δεν κάνει γκολ. Κάποια στιγμή αυτοί θα ξεμπουκώσουν. Θα γίνουν λάθη από τις άμυνες. Θα γυρίσει ο Δίας και ο Άρης και ο Ερμής και ο Πλούτωνας, να πούμε, θα έρθουν σε μια ευθεία. Το βλέπω γκολ αυτό. Και 2-3. Άμα δεν σας αρέσει το γκολ, το 2-3 θα πεις θα βάλει γκολ Ατρόμητος. Μπορεί να λήξει 1-1. Μπορεί να λήξει 2-1. Μπορεί να λήξει 1-2. Μπορεί να λήξει 2-0. Το 2-3 είναι καλό. Ή 0-2 ή 1-1 ή 1-2. Δηλαδή δεν το παίζουμε over-under, είναι πολύ ρίσκο. Το γκολ μπορεί να πεις είσαι τρελός, τώρα θα βάλουν γκολ αυτοί, γιατί να μην βάλουν. Το 2-3 είναι 2,10 μονάδες. Καλά στο Βόλο με τη Λάρισα. Το χ δεν ξεφεύγει από την. Δηλαδή αυτά τα μάτς ξεκινάει από το ξύλο, τη διακοπή, τα μπουνίδια, το χ. Άμα φύγει το μάτς αυτό από το χ θα πάει στον άσο, αλλά εγώ θα το παίξω χ. Την ΑΕΚ με την Όφη το βλέπω over και τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό θα το παίξω ένα μάτς στο οποίο θα έρθει ο Ολυμπιακός κουρασμένος. Μπείτε μέσα και δείτε το Arsenal Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Arsenal, την ανάλυση του παιχνιδιού και πώς κατά το λογικό νου ο Ολυμπιακός θα είναι κατατροπωμένος βιολογικά. Αν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ ήταν από την αφετηρία της κούρασης από το ίδιο σημείο, εγώ το μάτς αυτό άσο δεν θα το έδινα. Δηλαδή μη χαίρονται οι παοξίδες που θα το δώσω άσο και 2-3 γκολ. Αν ο Ολυμπιακός δεν είχε παιχνίδι, εγώ το παιχνίδι θα το δίνα χ. Η κούραση όμως του Ολυμπιακού είναι αυτή η οποία με προτρέπει στο να γύρω το παιχνίδι προς τον άσο. Μόνο αυτό. Και όχι η ποιότητα των δύο αντιπάλων. Στα ίδια επίπεδα μετριότητος κινούνται και οι δύο ομάδες. Με αρκετά κενά και πολλά προβλήματα σε ανάπτυξη παιχνιδιού, σε κατά κάποιο τρόπο στον κενό χώρο που δεν βρίσκονται παίκτες και παίζουν στατικά, σε στημένες φάσεις. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τις καλές τους άμυνες, θα βρεις πολλά τροτά σημεία, κακά χαφ και οι δύο. Αλλά βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι λόγω κούρασης. Βέβαια είναι λάθος να ξεκινήσει ο Βιερίνια δεξίμπακ και να μην έχει σωμάτος, γιατί πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Βιερίνια και το έχω πει σε όλες τις εκπομπές τις ραδιοφωνικές, μετά στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, αρχές προς μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, εκεί που ο Ολυμπιακός θα έχει κλατάρει και θες τον ξεκούραστο το Βιερίνια μπροστά. Είναι πολυτέλεια σε μια ομάδα που είναι πιο ψηλή από τη δική σου και που έχει πάρει το Χασάν κεφαλοσφαιριστή να βάλει δεξίμπακ το Βιερίνια και να αφήσει έξω το μάτος. Νομίζω είναι λάθος και θα δούμε αν θα το πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Πάντως η κούραση θα είναι μεγαλύτερη για τον Ολυμπιακό και το βλέπω άσο και 2-3 γκολ. Πάμε να παίξουμε και 4 παιχνίδια στην Ευρώπη. Leicester City. Η City θα πάρει την κατοχή. Δεν είναι πάρα πολύ καλή φέτος. Η Λέστερ είναι ομάδα της κλοπής, είναι κλεφτοκοτάδες. Ο Βέρντι εκεί με το σαγόνι θα προσπαθήσει να βρει. Ο Βάρντι, κύριε Βέρντι. Θα προσπαθήσει να βρει χώρους ανοιχτούς και να χτυπήσει. 2-3 γκολ, 2 μονάδες και 10 εκατοστά. Δεν νομίζω να ξεφύγει πολύ το σκορ, ούτε να μείνει σε επίπεδα άντερ. Εκείνο που βλέπω να μένει άντερ είναι η Γουρς με την Όριτς. Στο άντερ. Κάτω από 3 γκολ.
στο παιχνίδι. Η United έχει δύο διπλή ευκαιρία με τη Watford και η Spal με τη Juventus, διπλό και over, είναι η τετράδα μας, η οποία εγώ πιστεύω ότι θα πετύχουμε 4 στα 4 εδώ και θα φάμε να πούμε σάντουιτς με μεγαλοπούλα, πώς το λένε, νεανική, από αυτές τις γαλοπούλες που μυρίζουν, να πούμε, το κρέας τους φρεσκάδα. 4 στα 4 πιστεύω θα κάνουμε εδώ και πιστεύω ότι θα πιάσουμε τα περισσότερα από τα ελληνικά. Είναι η μέρα, είναι η μέρα, είναι η μέρα που θα γελάσουμε. Να δούμε. Εγώ ελπίζω πάρα πολλά και είμαι πολύ αισιόδοξος. Να είστε καλά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.